Η κάμερα του Τηλεκρίτη βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο Μύρτος. Να δούμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες και τις εκκλήσεις για βοήθεια των ανθρώπων. Βρισκόμαστε στο Μύρτος, όπου πριν από λίγο ξεκίνησε νέα πυρκαγιά. Είχαμε αφήσει την πυρκαγιά στις Μουρνιές με την ελπίδα ότι είχε τεθεί υπό έλεγχο και ήταν οι άνθρωποι του Μύρτους και βοηθούσαν επάνω στην κατάσβεση, ώσπου είδαν να ξεπηδούν φλόγες πίσω μου στο βουνό επάνω. Πολύ γρήγορα επεκτάθηκε η πυρκαγιά και αυτό που λένε εδώ οι κάτοικοι και της περιοχής ότι η πυρκαγιά πίσω μου δεν είναι τυχαία, είναι από εμπρισμό. Το ευνοϊκό βέβαια της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχει δυνατός άνεμος και είναι και αντίθετος προς τα σπίτια. Να σημειώσουμε ότι στην περιοχή είναι δύσβατη και δεν μπορούν να πάνε τα αυτοκίνητα, δεν μπορούν να κατασβήσουν. Είναι και βράδυ, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και εναέρια μέσα κατάσβησης. Οπότε όλοι οι πυροσβέστες προσπαθούν με πήγες δυνάμεις να τυθασέψουν την φωτιά. Πράγμα που δεν είναι εύκολο και είπαμε το δύσβατο της περιοχής, το οποίο και η ένταση της φωτιάς, βλέπετε τις φλόγες, οι φλόγες οι οποίες πλησιάζουν απειλητικά τα πρώτα σπίτια. Ήμουνα στο χωράφι μας το άλλο, πάνω ψηλά, και βλέπαμε τη φωτιά, γιατί προσέχαμε για το χωράφι. Και βλέπουμε ότι είχαν, λέω θα τη σβήσουν τη φωτιά, τώρα εντάξει τελείως. Και κάνουμε έτσι πίσω και βλέπουμε ένα κομμάτι τόσο, έτσι σαν το, σε μια μπάλα. 3-4 χιλιόμετρα μακριά. Και λέει ο άντρας μου, μπες στα μάξι, μπαίνουμε στα μάξι, πάμε λίγο σπίτι. Και ερχόμαστε στο σπίτι και είχε το βουνό όλο αρπαμένο. Πάντως είναι πολύ κοντά στο σπίτι σας. Πολύ, πολύ κοντά. Ο Μύρτος δυστυχώς έχει πολύ δύσκολες, πολύ μεγάλη εμπειρία, κακή εμπειρία πάνω στο θέμα της φωτιάς. Σήμερα πάλι έχουμε το θλιβερό φαινόμενο να ξανακαίγεται η ίδια κορφή που κάηκε το 96. Την είχαμε αναδασώσει, την είχαμε φτιάξει, άρχισε να πρασινίζει, να μορφαίνει ο κόσμος. Όμως, οφείλω να πω ότι εδώ δεν είναι πυρκαγιά που προέκυψε από λάθος, από τσιγάρο που μπορεί να πιθανολογήσει κανείς. Η φωτιά αυτή εδώ που βλέπετε απέναντι, σε σχέση με την άλλη, η οποία δεν φαίνεται καθόλου στις Μουρνιές απάνω, μόνοι σας μπορείτε να συμπεράνετε ότι η απόσταση είναι τέτοια που δεν μπορούσε να από ένα σημείο να φτάσει στο άλλο. Είναι μια φωτιά η οποία σαφώς και πρόκειται περί εμπρισμού. Και θα πρέπει να γνωρίζουν οι εμπριστές ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συλληφθούν. Δυστυχώς έχουμε άλλη μια εστία στο Μύρτος. Το μέτωπο στις Μουρνιές είναι μεγάλο. Τι να πω, η μέρα είναι δύσκολη για την περιοχή. Πολλοί μιλάνε για εμπρισμό. Το γνωρίζετε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και στις Μουρνιές η φωτιά ξεκινώντας από τον δρόμο, μάλλον από κάποια συνείδητο είναι. Τώρα και εδώ, αν είναι εμπρισμό, τι να πω, μιλάμε για εγκλήματα.